Όταν ακούτε κρύα βρύση, τι σας έρχεται στο μυαλό? Μα φυσικά, καρναβάλι! Έχουμε λοιπόν ολόκληρο το καρναβάλι της κρύας βρύσης με όλη αυτή τη μαγική διοργάνωση, πιο κεφάτο από ποτέ. Διαστόματος όμως, για να πω και την αλήθεια, Λίσανδρου Αμπιτζόγλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Κρύας Βρύσης, έχει έρθει από εκεί και να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Τι κάνετε? Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας απευθύνατε για δεύτερη χρονιά και μας αποδέχεστε εδώ στο βήμα σας. Ούτε συζήτηση. Τι έχουμε να σας πούμε? Καταρχήν, θα σας καλέσουμε από αύριο κιόλας στις τριήμερες εκδηλώσεις μας που έχουμε διοργανώσει για όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε αύριο με live συγκροτήματα τοπικά. Κυρίως. Mm-hmm. Το Σάββατο συνεχίζουμε με παιχνίδια κυρίως για τα παιδιά, με καραόκε, πάλι live μουσική, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους και κλείνουμε ουσιαστικά το πρόγραμμά μας την Κυριακή με τη μεγάλη μας παρέλαση στις 1 η ώρα το μεσημέρι, όπου περιμένουμε όλο τον κόσμο της Κεντρικής Μακεδονίας. Πώς είναι οι καρναβαλιστές, γιατί βλέπω εδώ άρματα, ιστορίες, κόσμο, πώς είσαστε? Και με βροχή, δεν μασάμε. Και με βροχή, έτσι ακριβώς. Πέρσι είχαμε βροχή. Φέτος ελπίζουμε να είναι καλύτερος ο καιρός. Όχι, ρε παιδάκι μου, δηλαδή τώρα θα βρει να βρέξει. Τόσες μέρες ωραίες μας έχει κάνει. Πώς είσαστε συνολικά? Έχουμε 19 διαφορετικά θέματα, ναι, και είμαστε πλέον των 1000 καρναβαλιστών. 1000 καρναβαλιστών, έχει. Έχουμε αύξηση σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Θέλει ο κόσμος λίγο να το ρίξει έξω, έτσι. Έτσι ακριβώς. Δεν μου λέτε ποιο είναι το φετινό σας θέμα στο καρναβάλι? Δεν υπάρχει συγκεκριμένο θέμα. Κάθε καρναβαλιστής δίνεται ό,τι θέλει. Ναι. Υπάρχουν και ομάδες για καρναβαλιστών από μαγαζιά και από σχολεία και φροντιστήρια που συμμετέχουν τα δικά τους θέματα, αλλά δεν υπάρχει κεντρική ιδέα και κεντρικό θέμα, το έχουμε αφήσει ελεύθερο. Πώς πάει, πώς πάνε τα εμπορικά καταστήματα στην κυρία Βρύση? Τα εμπορικά καταστήματα, όπως όλα τα εμπορικά καταστήματα ανά την Ελλάδα, έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα. Το καρναβάλι όμως θεωρούμε ότι είναι ένας θεσμός πέρα από το κέφι και τη διασκέδαση, ο οποίος μπορεί να τονώσει οικονομικά φυσικά τα μαγαζιά μας. Γι' αυτό και ο εμπορικός σύλλογος έχει βγει πρωτοστάτης, μαζί φυσικά με τη συμπαράσταση και του Δήμου Πέλλας και της ΔΚΕΠΑΠ, και βοηθάμε όσο μπορούμε τα μαγαζιά μας να ενισχυθούν. Εμπρός στον καρναβαλικό τουρισμό, δεν κατάλαβα δηλαδή, τι παραπάνω εκτορείο? Λίγα πράγματα παραπάνω. Ίσως περισσότερο κόσμο. Μπορεί. Και αλλά ίσως κέφι έχουμε κι εμείς. Έτσι, μπράβο, γιατί το κέφι δεν πάει, δεν πάει ανά της Υπήρους, είναι βασικό φαινόμενο, global φαινόμενο. Λοιπόν, ξανά πότε γίνονται οι εκδηλώσεις, πότε ξεκινάνε? Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή 7.30 ώρα έναρξη. Ναι. Σάββατο 10.30 το πρωί. Ναι. Όλη την ημέρα. Και Κυριακή 1 η ώρα το μεσημέρι η μεγάλη παρέλαση. Φύγαμε για Κρύα Βρύση. Την αγαπώ πάρα πολύ την Κρύα Βρύση. Έχω κάνει πολλές γιορτές, κυρίως Πάσχα. Έχω φάει αρνάκι εγώ στην Κρύα Βρύση που με βλέπετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας περιμένουμε όλους. Με μεγάλη χαρά. Να περάσουμε όμορφα όλοι στη φιλόξενη Κρύα Βρύση. Πόσα χιλιόμετρα είναι? 70 χιλιόμετρα. Τι είναι 70 χιλιόμετρα? 70 χιλιόμετρα πιο γρήγορα πας στην Κρύα Βρύση από όταν κατέβεις από την Καλαμαριά με κίνηση, σας παρακαλώ. Λοιπόν, αύριο εμείς γύρω στις 6 θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.